Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Με λαμπρότητα, υπερηφάνεια αλλά και ευγνωμοσύνη προς όλους τους ανθρώπους του, γιόρτασε και φέτος το πολεμικό ναυτικό τη γιορτή του προστάτη του Αγίου Νικολάου. Η τελετή εορτασμού έγινε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, αλλά υπήρξαν και άλλες εκδηλώσεις με τις οποίες πλαισιώθηκε η ημέρα που το πολεμικό ναυτικό είχε την τιμητική του. Εγώ της θάλασσας δελφίνη, της τρικυμίες ώρες αψηφώ. Με το μήνυμα «Τιμούμε τους ανθρώπους μας», το πολεμικό ναυτικό γιόρτασε φέτος τον προστάτη του Άγιο Νικόλαο, αφιερώνοντας τη γιορτή σε όλα τα στελέχη και τις οικογένειές τους που στέκονται αρρωγοί στο έργο τους. Χρόνια πολλά για την γιορτή του Αγίου Νικολάου και χαιρόμαστε που μας καλέσατε. Από το θέατρο του Κολεγίου Αθηνών, όπου πραγματοποιήθηκε η γιορτή, έγινε βιντεοκλήση με τους κυβερνήτες των τριών φρεγατών Αδρίας, Λίμνος και Σπέτσε, που βρισκόντουσαν σε αποστολή στη Μεσόγειο στο πλαίσιο αποστολών ΝΑΤΟ και ΟΗΕ. Συμμετέχοντας σε αυτήν την αποστολή, να ενισχύουμε το αποτύπωμα της χώρας μας και να κυματίζουμε την ελληνική σημαία ψηλά σε αυτή την περιοχή της Μεσόγειου. Ο Άγιος Νικόλαος μαζί σας. Είμαι βέβαιος ότι ξέρετε τι θα κάνετε. Ξέρετε τι κάνετε εκεί που είστε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά ταξίδια. Στη γιορτή βραβεύτηκαν από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή και τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντινάβαρχο Νικόλαο Τσούνη οι κυβερνήτες 6 υδροφόρων πλοίων του Στόλου για την κοινωνική τους προσφορά, αφού το 2019 μετέφεραν νερό σε πάνω από 10 άνυδρα κριτικά ελληνικά νησιά τροφοδοτώντας τα. Το πολεμικό ναυτικό δεν ξέχασε μια τέτοια μέρα τα νέα παιδιά. Στην κλήρωση που διεξήχθη επί τόπου, 30 μαθητές πήραν το εισιτήριο για να ταξιδέψουν με 2 πυραυλακά τους και ένα υποβρύχιο, εμπειρία που αγκαλιάστηκε ιδιαίτερα από τα παιδιά και στο παρελθόν. Και είναι αυτή η αναδιοτελής αφοσίωση και η δέσμευση των οικογενειών των ναυτικών μας που συμβάλλουν άμεσα στην ετοιμότητα των στελεχών, επιτρέποντάς τους να αφοσιωθούν απερίσπαστα στο δύσκολο έργο τους, καθιστώντας σε αυτόν το σπουδαιότερο οπλικό μας σύστημα. Η γιορτή έκλεισε με πολλή μουσική από την μπάντα. Είμαστε στο θέατρο του Κολεγίου Αθηνών. Το πολεμικό ναυτικό διοργάνωσε μια πολύ ζεστή γιορτή για να τιμήσει τους ανθρώπους του στο πλαίσιο εορτασμού του προστάτη Αγίου Νικολάου. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, προσωπικά δάκρυσα, γιατί σκέφτηκα την αντίστοιχα την, όταν ο σύζυγος ήταν σε αντίστοιχες αποστολές, κυβερνήτης, οπότε ήταν πολύ συγκινητικό για μένα. Στο πλαίσιο του εορτασμού πραγματοποιήθηκε και η μερίδα στη λέσχη εξωματικών των ενόπλων δυνάμεων. Θέμα της οι δεσμοί εμπορικού και πολεμικού ναυτικού και η προσφορά του πρώτου σε όλους τους αγώνες του έθνους. Χάρη σε εσάς και τις προσπάθειές σας, ο Έλληνας και η Ελληνίδα μπορούν να ζουν ελεύθεροι. Μπορούν να ξυπνούν με τη βεβαιότητα ότι κανείς εξωτερικός εχθρός δεν θα απειλήσει την ύπαρξή τους. Ανήμερα του Αγίου Νικολάου πραγματοποιήθηκε η τελετή εορτασμού του προστάτη του πολεμικού ναυτικού παραδοσιακά στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Παρουσία και του αρχηγού ΓΕΘΑ Πτεράρχου Χρήστου Χριστοδούλου και του αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Γεώργιου Καμπά. Το κοινοφελές ίδρυμα Μαρία Τσάκος δόρισε μάλιστα στο πολεμικό ναυτικό ένα ομοίωμα πιστό αντίγραφο του θορυκτού Γεώργιου Αβέροφ, επευκαιρία και της επετείου των νικηφόρων ναυμαχιών των Βαλκανικών πολέμων. Ζήτω το πολεμικό ναυτικό!